Καταρχήν να ευχαριστήσω όλους τους υπεύθυνους του τουρνουά που βρίσκονται εδώ. Το τουρνουά είναι ένα πολύ ωραίο τουρνουά που μέχρι στιγμής έχω δει. Μια γιορτή του ποδοσφαίρου και έτσι πρέπει να είναι το ποδόσφαιρο. Εμείς σαν Ajax Online Academy Ελλάς, Cyprus και σαν υπεύθυνος. Ο λόγος επίσκεψής μου ήταν να δω σε ποιο επίπεδο βρίσκονται οι Πάνθηρες Ρόδου, που είναι η αποκλειστική αντιπρόσωπος Ακαδημία της Ρόδου. Στο πρόγραμμα του Άγιαξ. Ήδη η συνεργασία μου είναι πολύ καλή με τους ανθρώπους εδώ πέρα και θέλουμε να δούμε κάποια παιδιά πώς έχει δουλέψει το πρόγραμμα αυτό τον πρώτο χρόνο το δοκιμαστικό. Ο Άγιαξ ελέγχει πάντα αναταχτά χρονικά διαστήματα το τι γίνεται στη Ρόδο. Ναι, έχουμε άμεση επικοινωνία με τον κύριο Καρπαθάκη που είναι υπεύθυνος της Ακαδημίας. Έχουμε πάρει αναφορές για τα παιδιά, σε τι επίπεδο βρίσκονται, ποια είναι η βελτίωσή τους και πόσο τους έχει ωφελήσει αυτό το πρόγραμμα, γιατί όλα είναι καλά, αλλά τα προγράμματα, αλλά όλα τα τρέχουν από τους ανθρώπους. Και εδώ οι άνθρωποι, από ό,τι έχω δει και βιογραφικά και έχω μιλήσει και με τον κύριο Καρπαθάκη, είναι αξιόλογοι. Έχει πέσει στην αντίληψή μου τα μεγάλα σωματεία της χώρας μας, όταν ρίχνουν τα δίχτυα τους τα μικρά παιδάκια στην περιφέρεια. Ναι, μεν επιλέγουν κάποιο παιδί, αλλά μετά αρχίζουν να μεσολαβούν κάποια άτομα. Δώσε μου εκείνο, φέρε μου αυτό, θα μου κάνεις εκείνο. Με αποτέλεσμα κάποιοι άνθρωποι, κάποιοι παράγοντες, κάποιες ομάδες από εδώ να φέρουν τα παιδιά πίσω, να μην τους τα δίνουν. Και σε σημείο να βρίζονται κιόλας. Και μιλάμε για μικρά παιδάκια, δηλαδή εγώ το χαρακτήρισα σαν ένα κρέας που το πουλάμε σε κάποια τιμή. Ο Άγιαξ έχει μια άλλη φιλοσοφία πάνω σε αυτό ή κινούμαστε στο ίδιο επίπεδο όπως ο Άγιαξ ή η Μπαρσελόνα ενδεχομένως ή η Ρεάλ, δεν ξέρω, ή σύλλογοι του εξωτερικού. Αυτό το αποδεικνύουν και τα αποτελέσματα, πιστεύω, των Ακαδημιών του Άγιαξ στην Ολλανδία, ότι η φιλοσοφία είναι το πώς θα βγει ένας ποδοσφαιριστής προς τα έξω και από μικρές ηλικίες θα παίξει την πρώτη ομάδα και αργότερα θα προωθηθεί. Αυτή είναι και η φιλοσοφία δική μας. Το πρόγραμμα δηλαδή που θα εφαρμοστεί στις εκάστοτε ακαδημίες σε όλη την Ελλάδα να περαστεί με διαφορετική φιλοσοφία από αυτή. Το πρώτο που μας ενδιαφέρει είναι να δουλευτούν σωστά τα παιδιά μέσα από το πρόγραμμα αυτό και μετά από εκεί και πέρα με κάποιες δραστηριότητες οι οποίες θα τις ανακοινώσουμε στο επόμενο διάστημα θα γίνουν κάποιες ομάδες μικτές και οι οποίες θα γίνουν με διεθνή φιλικά και το καθεξής. Εμάς αυτό που μας νοιάζει δεν είναι αν οι μεγάλες ομάδες ή κάποιες ομάδες βλέπουν τα παιδιά με αυτόν τον τρόπο. Εμάς μας ενδιαφέρει το ποδόσφαιρο, μας ενδιαφέρει γιατί έχουμε ξεχάσει εδώ στην Ελλάδα τι σημαίνει ποδόσφαιρο, τι σημαίνει παιδικό ποδόσφαιρο και πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτά τα παιδιά έχουν μεγάλη ανάγκη ώστε να προωθηθούν, ώστε να γίνουν καλύτερα και ώστε να υπάρχει ενδιαφέρον. Τώρα από εκεί και πέρα ο Άγιαξ αυτή είναι η φιλοσοφία του και αυτή προσπαθούμε εμείς να εφαρμόσουμε μέσα από τις ακαδημίες. Ωραία, θα μου επιτρέψετε να το κάνω πιο λιανά ακόμη. Επιλέγετε ένα παιδί από τους Πάνθηρες. Ναι. Διακρίνεστε αυτές τις μικτές τα παιδιά που κάνετε για να διακριθεί τα παιδιά και το επιλέγετε. Okay. Τι ακολουθεί από εκεί και πέρα. Τι αναλαμβάνει ο Άγιαξ για αυτό το okay. παιδί. Συγκεκριμένα δεν έχουμε κάποιο συμβόλαιο μόνο με τον Άγιαξ. Δηλαδή δεν θα προωθηθούν τα παιδιά μέσω μόνο του Άγιαξ. Υπάρχει ένα δίκτυο σκάουτερ που υπάρχουν και σε μεγαλύτερες ομάδες, οι οποίες μέσω από αυτές τις μικτές ομάδες, οι σκάουτερ, οι διαπιστωμένοι, θα δουν αν κάποιο παιδί μπορεί να πάει σε κάποια επίσημη, και το τονίζω έτσι, επίσημη ακαδημία στο εξωτερικό, ώστε να δοκιμαστεί. Ο πατέρας δεν θα κληθεί να πληρώσει κάποια χρήματα, όχι, το λέω όχι, ακόμα πιο όχι, απλά. Όχι, από την ώρα που θα επιλεχθεί, όταν επιλεγεί το παιδί, από τους σκάουτερ δεν θα πληρώσει. Πλήρωσε το σπίτι του, πλήρωσε το σχολείο του, πλήρωσε εκείνο, ναι, πλήρωσε, ναι, το άλλο. Τα αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου πλέον η ομάδα που έχει επιλεγεί το παιδί. Και γι' αυτό λέγεται και επιλογή. Ευχαριστώ πολύ. Πόσες ακαδημίες υπάρχουν στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή του Άγιαξ? Αυτή τη στιγμή είναι γύρω στις 5 με 7 ακαδημίες και άλλες τόσες σχεδόν στην Κύπρο. Το πρόγραμμα ήταν για τον πρώτο χρόνο πιλωτικά. Θέλαμε να δούμε πώς θα πάει, πώς το πρόγραμμα θα αφομοιωθεί από τους προπονητές και από τις ακαδημίες. Γιατί το όλο θέμα είναι πώς δέχονται αυτή τη φιλοσοφία μέσα στην ελληνική κουλτούρα οι προπονητές και οι ακαδημίες που υπάρχουν. Μάλιστα. Και μία τελευταία ερώτηση για να μην σας κουράζουμε. Όσο παρακολουθείτε εδώ, είστε ικανοποιημένος από το αγωνιστικό επίπεδο, από αυτό που βλέπετε για αυτές τις ηλικίες? Βλέπω ότι το επίπεδο είναι πάρα πολύ καλό. Βλέπω ότι η οργάνωση αυτή τη στιγμή, γιατί πριν λίγο ήρθα, αλλά νομίζω τα πρώτα θετικά σχόλια που έχω να πω είναι
πάρα πολλά, γιατί τώρα μίλαγα και με τον κύριο Μπαρβαγιάννη. Είναι κάποιες λεπτομέρειες που τις είδα και σε τουρνουά στην Ισπανία και σε διάφορα διεθνή τουρνουά, τα οποία είναι, βλέπω εφάμιλα με αυτά. Οπότε νομίζω ότι ήδη έχει γίνει μια πολύ καλή δουλειά και αφού το ίμιση, η αρχή είναι το ίμιση του παντός, νομίζω από το ξεκίνημα που είδα η πρώτη εικόνα είναι πάρα πολύ θετική. Σας ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά, να είστε καλά.